Ιδιαίτερα που βλέπω μεταξύ των ωραίων κυριών απόψε να έχουμε και κυρίους. Και μάλιστα κυρίους οι οποίοι είναι και λάτρεις του ωραίου φίλου. Σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ, στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα, για να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο, ένα θέμα που αφορά όλες μας. Καμία από μας δεν θα μπορέσει να το αποφύγει. Έχει να κάνει με ένα μεταβατικό στάδιο της ζωής μας. Η γυναίκα, λοιπόν, μετά τον κύκλο. Είμαστε ευλογημένες από τον Θεό για να φέρνουμε στον κόσμο τη ζωή. Ο κόσμος μας είναι, ο ψυχικός μας κόσμος είναι ιδιαίτερος. Περνάμε διάφορες φάσεις, ψυχολογικές και βιολογικές, στην πορεία της ζωής μας. Θεωρήσαμε, λοιπόν, ότι μία από τις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής, της γυναίκας, είναι αυτή εδώ, η περίοδος της εμμηνόπαυσης. Για το θέμα αυτό, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Πέτρο Κεχαγιά, τον ψυχολόγο κύριο Πέτρο Κεχαγιά, ένα νέο επιστήμονα, ο οποίος δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη ευαισθησία σε όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Και έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Πέτρος Κεχαγιάς, λοιπόν, θα είναι ο μιλητής μας απόψε. Ο γιατρός, ο γυναικολόγος, ο κύριος Θόδωρος Αλαγιάννης, θα μιλήσει για τις βιολογικές αλλαγές στην περίοδο αυτή της ζωής της γυναίκας. Και σκεφτήκαμε να εμπλουτίσουμε την εκδήλωσή μας, να κάνουμε ένα πάντρεμα της ενημέρωσης με την τέχνη, προσθέτοντας ένα υπέροχο ποιητικό κομμάτι, ένα ποιητικό μονόπρακτο, από τη σονάτα του Σεληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο θα αποδώσει η κυρία Δέσποινα Καμπουροπούλου, και έχει επιμεληθεί και σκηνοθετήσει η κυρία Μέρη Γεροντάρα. Για να μην πω περισσότερα, μας θυμάτε με την παρουσία σας απόψε. Μην διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις στο τέλος της εκδήλωσης. Είμαστε μια όμορφη παρέα, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα ανοιχτά. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο βράδυ.